τα πιω. Θέλω να τα πιω. Είσαι μητέρα δύο παιδιών, παντρεύτηκες, τα βάφτισες. Όλο αυτό τον ηρευόσωνα στη ζωή σου. Ήταν κάτι το οποίο ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Ήρθε η στιγμή που χτύπησαν τα καμπανάκια στην ηλικία της ορίμανσης για να αποφασίσω να κάνω οικογένεια. Το σύζυγός τον ερωτεύτηκες, πώς τον γνώρισες, για πες μου. Τον ερωτεύτηκα, εννοείται, καιρό να τον βόλα. Τον γνώρισα σε ένα σαλόνι μιας δισκογραφικής που τότε συνεργαζόμουν, εκείνος για δική του δικηγορική δουλειά, εγώ για δική μου δισκογραφική. Είπαμε δύο πράγματα και έτσι προέκυψε να είμαστε μαζί. Είναι καλός πατέρας, ασχολείται με τα παιδιά. Ο καλύτερος. Βοηθάει, κάνει τα πάντα, είναι υπέροχος. Εσύ μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Ελένη Φορέιρα ήσασταν οι συνεχιστές του συγκεκριμένου χώρου που τραγουδούσε ο Παντελής Παντελίδης. Πολλές φορές ήσουν τόσο φορτισμένοι συναισθηματικά που δεν μπορούσες να τραγουδήσεις. Θα σου πω γιατί. Γιατί πριν ένα χρόνο από αυτό που συνέβη με τον Παντελή είχα βρεθεί σε εκείνο το μαγαζί που τραγουδούσε στη Φαντασία. Μου είχε πει ότι του άρεσε ένα τραγούδι μου «Οι Εκκρεμότητες» πάρα πολύ. Το είπαμε και εκείνο το βράδυ. Βρέθηκα την επόμενη χρονιά στο ίδιο μαγαζί να δουλεύω με το ίδιο σήμα, αλλά χωρίς τον Παντελή. Θυμάμαι έτσι μια άβρα περίεργη μέσα στο μαγαζί στις αρχές. Όλος ο κόσμος εκεί αισθανόταν αυτή τη λύπη, αυτή την απουσία. Ο Παντελίδης είναι κάτι το οποίο λείπει και νομίζω πάντα θα λείπει αυτό που ήταν εκείνος. Είχε αλλάξει τη νύχτα και τη διασκέδαση. Απ' τη ζωή μου είσαι απόν και λοιπόν. Έχεις κάνει συμφωνία με ένα πολύ μεγάλο επιχειρηματία εδώ στην Αθήνα για ένα πολύ δυνατό σχήμα. Έχω συμφωνήσει όντως με τον κύριο Τσακουμάκο να είμαστε μαζί τον επόμενο χειμώνα και είναι αυτό που πιστεύω μου έλειπε αρκετά χρόνια, να έχω ανθρώπους που να με στηρίζουν παραπάνω από όσο ας πούμε μου έχει συμβεί μέχρι τώρα.